Επόμενο θέμα, πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Εμμανουήλ Όσφρησης. Χατζη Μανώλης, ο τωρινολαριγκολόγος, διευθυντής κλινικής κεφαλής και τραχύλου στο Υγεία. Τον βλέπουμε, τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζη Μανώλη. Ευχαριστούμε καλημέρα πάρα σας. Πολύ και χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε λοιπόν. Καλά, εμείς ευχαριστούμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ποιες είναι οι παθολογικές καταστάσεις, και με αυτό θα ξεκινήσουμε, που συνδέονται με την ελάττωση ή ακόμα και την πλήρη απώλεια της όσφρησης, γιατρέ? Για να γίνει κατανοητό. Ναι. Πώς διαταράσσεται η όσφρηση, θα ήταν χρήσιμο να πω μερικά λόγια σχετικά πώς λειτουργεί αυτή η αίσθηση. Ναι. Υπάρχει στη μύτη, στην οροφή της μύτης, μια περιοχή του πλενογόνου της μύτης, που λέγεται οσφρητική περιοχή, στην οποία επαναλαμβάνονται τα οσφρητικά κύτταρα, ναι, στα οποία καταλήγουν τα οσφρητικά νημάτια, που αυτά μεταφέρουν το ερέθιμο στον εγκέφαλο. Επομένως, η όσφρηση, για να συντελεστεί, οι οσμυγόνες ουσίες του περιβάλλοντος έρχονται με την εισπνοή στη μύτη, στην περιοχή αυτή, και γίνεται η αντίληψη της όσφρησης. Επομένως, ελάττωση και πλήρης απώλεια πότε έχουμε? Εξαρτάται τώρα από την αιτία η οποία προκαλεί το πρόβλημα αυτό. Μια παθολογική κατάσταση δηλαδή. Μια παθολογική κατάσταση που μπορεί να έχει σχέση με την περιοχή του πλενογόνου, φλεγμονές, αλλεργίες, σκελετικές ανομαλίες, πόγκοι, παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι το Αλτσχάιμερ, όπως είναι η άνοια, όπως είναι διάφορες παθήσεις του νευρικού συστήματος, τραύματα επίσης της περιοχής αυτής, είναι δυνατόν να προκαλέσουν διαταραχές της όσφρησης. Οι όσεις ουσίες εισπνεώμενες, όπως είναι το κάπνισμα, είναι μια πολύ βλαβερή κατάσταση που προσβάλλει την... Επηρεάζει την όσφρηση. Φυσιολογική λειτουργία, ναι, της όσφρησης. Μάλιστα. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε ότι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά συμπτώματα της λίμωξης του COVID-19 είναι η απώλεια όσφρησης και γεύσης. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό? Κοίταξτε, όπως ακούμε πολύ συχνά, η νόσος αυτή, η ίωση αυτή, του COVID-19, προκαλεί κάποια συμπτώματα που είναι πυρετός, οβήχας και αναπνευστική δυσχέρεια. Από το κατώτερο αναπνευστικό, από το ανώτερο αναπνευστικό μάλλον, από τη μύτη, έχουμε μπούκωμα, καταρροή, πόνο στο λαιμό και έχουμε και διαταραχές της όσφρησης. Ναι. Αυτό ήθελα να το επισημάνω ιδιαιτέρως, διότι η οσφρητική λειτουργία, η ελάττωση ή η απώλεια της οσφρητικής λειτουργίας στην περίπτωση αυτή είναι ένα σημάδι το οποίο μπορεί να είναι και το μοναδικό που θα μας δείξει ότι κάποιος πάσχει από νόσο, και εάν δεν το αξιολογήσουμε σωστά, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κυκλοφορεί και να μεταφέρει την νόσο, να είναι δηλαδή αυτό που λέμε ο ασυμπτωματικός φορέας. Επομένως, όταν έχουμε διαταραχή της όσφρησης, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται το τεστ, ούτως ώστε εάν νοσεί κανείς να μπαίνει στην ανάλογη καραντίνα. Μάλιστα. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα και έχει αποδειχθεί ότι ένα ποσοστό που περνάει το 60% των περιπτώσεων σχετίζεται με την απώλεια της όσφρησης. Κύριε Χατζημανώλη, αυτή η διαταραχή μπορεί να αντιμετωπιστεί και με ποιο τρόπο? Αυτή η διαταραχή αντιμετωπίζεται ανάλογα με την αιτία η οποία την προκάλεσε. Δηλαδή, εάν έχουμε μια παθολογική κατάσταση που είναι φλεγμονώδης αιτιολογίας, όπως είναι οι γμωρίτιδες, οι ρινίτιδες, οι αλλεργίες της μύτης, εκεί έχουμε φάρμακα. Έτσι, που μπορεί να είναι αντιβιωτικά, μπορεί να είναι αντισταμινικά, μπορεί να είναι βιταμίνες. Κυρίως όμως ένα από τα πιο χρήσιμα φάρμακα σε αυτή την περίπτωση είναι η κορτιζόνη, η οποία όμως χρειάζεται με πολλή σύνεση και στην κατάλληλη στιγμή να χορηγείται. Όσον αφορά τώρα τις παθήσεις εκείνες που σχετίζονται με απόφραξη της γενικής αναπνοής, όγκους δηλαδή, πολύποδες όπως είπαμε, τότε εκεί πρέπει να επέμβουμε χειρουργικά. Σήμερα έχουμε πράγματι ένα πολύ καλό τρόπο να επεμβαίνουμε με το λιγότερο δυνατό χειρουργικό τραύμα, με γρήγορη ανάρρωση και μικρή ταλαιπωρία της αόρτου. Είναι η ενδοσκοπική χειρουργική της μύτης και των παραλληνίων. Χρησιμοποιούμε δηλαδή ειδικά ενδοσκόπια με τα οποία μπαίνουμε στη μύτη και ειδικά εργαλεία που γίνεται αυτή η αφαίρεση πάρα πολύ ζητά. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Χατζημανώλη. Να είστε καλά, κύριε Χατζημανώλη. Να είστε καλά. Καλά, πάρα πολύ και πάμε.